Λοιπόν, είπα κάποια πράγματα χθες, θα τα πούμε λίγο και στα ελληνικά σήμερα, να έχετε μια καλύτερη εικόνα. Το Sports for Profit, για να ξεκαθαρίσω, γιατί βλέπετε, ακούτε, Unbox, Sports for Profit, AIM. Λοιπόν, το Sports for Profit είναι η ομάδα μας, παιδιά, είναι η προσωπική μας ομάδα. Όσοι θυμάστε παλιά και με το DSD, για παράδειγμα, που είχαμε κάνει, τη Domination, η Infinia, είχαμε τη δικιά μας ομάδα. Είναι η ομάδα μας. Εμείς θα έχουμε συγκεκριμένη εκπαίδευση, θα έχουμε συγκεκριμένα websites, συγκεκριμένα προωθητικά πράγματα, βίντεο, επαγγελματικά, emails, συστήματα, software που κανείς άλλος που ασχολείται με αυτό το sports betting, με το AIM system, όπως λέει το website, δεν θα έχει. Okay. Και είστε πάρα πολύ τυχεροί, γιατί λόγω και τη σχέση που έχω και με το Unbox Team και με τον Hitest και με τους ανθρώπους που ασχολούνται με αυτό το κομμάτι, με την εξάπλωση εταιρείας, είναι πάρα πολύ προσωπικές. Οπότε θα έχουμε και έξτρα πράγματα που κανένας άλλος εκεί έξω, που απ' όλα θα δει ένα βίντεο, θα πατήσει ένα κουμπί και θα γραφτεί, δεν θα έχει. Λοιπόν, πώς προχωράει αυτό, πρέπει να κάνω full screen. Ωραία. Πάμε λοιπόν. Κάποια πράγματα λοιπόν, να ξέρετε, πολύ σύντομα τα είπα και χθες, γιατί βλέπω και κάποια ονόματα που δεν σας ξέρω. Κάποιοι ίσως είδατε κάποιο βιντεάκι, κάποιοι πέρατε κάποιο email μου, είστε από κάτι άλλο που κάναμε ίσως τον πρόσφατο καιρό. Δύο πραγματάκια. Λοιπόν, εκτός από μένα είναι άλλοι δύο άνθρωποι που τα αναπτύσσουμε στην ομάδα μας και δουλεύουμε γύρω από αυτό το κομμάτι σαν Master Affiliates. Είναι ο ένας συνοχητές του Junager, κάποιον τον θυμάστε από το e-commerce που κάναμε μαζί και τα σεμινάρια. Και ο Kevin Hokoana. Ένας είναι στο Τέξας, ο άλλος είναι στην Ιαπωνία και εγώ στον διάμεσο στην Ελλάδα. Και στο παρελθόν, λοιπόν, κάποιοι ήσασταν και εκεί πέρα. Κάναμε πάρα πολλά σεμινάρια και online και offline. Βοηθήσαμε πάρα πολλούς ανθρώπους, όχι μόνος μου, δεν θα μπορούσε καμία περίπτωση να τα κάνω μόνος μου. Είχαμε μια ολόκληρη ομάδα και ανθρώπους που δουλεύαμε όλοι μαζί ομαδικά. Σε πάνω από συγκεκριμένα εγώ, με την ομάδα μας, είμαστε σε πάνω από 7 χώρες συγκεκριμένα, πάνω στο κομμάτι του πώς να πουλάς προϊόντα στο ίντερνετ, να στείλεις επιχειρήσεις στο κομμάτι του online, digital marketing, online marketing και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Και φυσικά στην Αμερική. Πήγαμε σε τουλάχιστον, εγώ προσωπικά πήγα σε 7 χώρες τουλάχιστον, όπως βλέπετε εδώ πέρα, πέραν Ελλάδα και Κύπρου, Γερμανία, Βουλγαρία, Ισπανία, Πολωνία, Νότια Κορέα πήγα και μια-δυο φορές και με άλλα συστήματα που κάναμε πάνω στο κρύπτο το 18. Έμεινα για 2 μήνες σχεδόν, λίγο μετά Χριστούγεννα γύρισα το 18, Σιγκαπούρη, Ταϊλάνδη, στην Σεούλ, Νότια Κορέα, μπρος και πίσω με Χονγκ Κονγκ. Πρόλαβα και το Χονγκ Κονγκ, έχω να το λέω αυτό, το πρόλαβα πριν γίνει ό,τι γίνεται τώρα με την κομμουνιστική Κίνα. Και όλες αυτές τις επιχειρήσεις, παιδιά, δεν ήταν απλά πραγματάκια που ήταν φευγαλαία. Μείναμε για πάρα πολλά χρόνια πριν πουληθούν οι εταιρείες σε ένα fund στην Αμερική. Εδώ είναι μια από την καλύτερη χρονιά μίας από τις εταιρείες, από αυτές, πάνω από 11 εκατομμύρια. Αυτή είναι μια φόρμα, την έχω κόψει για να μην φαίνονται τα προσωπικά στοιχεία και εταιρικά νούμερα και ΦΠΑ. Είναι ο τζίρος μιας εταιρείας σε πωλήσεις από συνδρομές που πουλάγαμε πάνω από 11 εκατομμύρια σε ένα χρόνο. Μία από αυτές τις εταιρείες στο Τέξας. Κάποια άλλα webinars που κάνανε οι Αμερικάνοι και εγώ τους βοηθούσα όσο μπορούσα. Μέσα σε 12 μήνες άλλα 4,5 εκατομμύρια. Αυτά είναι τζίρι που βλέπετε, πωλήσεις. Δηλαδή το 18 συγκεκριμένα, όπως βλέπετε την ημερομηνία. Πάνω από 1,2 εκατομμύρια κάτω που λέει total debits με μείον. Είναι τα χρήματα που παίρνουν οι affiliates. Γιατί συνήθως σε ό,τι και αν κάνουμε, ένα 50% πάει στην εταιρεία και ένα 50% των πωλήσεων πάει στον άνθρωπο ο οποίος βοηθάει την εταιρεία, τον affiliate, σωστά. Εδώ είναι και από ένα webinar που είχαν κάνει το 18 μέσα σε, μέσα σε τρία webinar, βασικά το βλέπετε, είναι τρεις μέρες, 24-12, 14-9-12. Πάνω από 500,000 πωλήσεις σε τρία webinars. Δεν είναι λίγοι άνθρωποι, υπάρχουν και άλλοι που κάνουν και καλύτερα, αλλά είναι λίγοι άνθρωποι στον κόσμο που έχουν τέτοια εμπειρία να το κάνουν. Και εδώ είναι τα τελευταία που κάναμε και εμείς, αν θυμάστε, με τους The Greeks, που κάνουμε τώρα, σχεδιάζουμε και άλλα πράγματα στην πορεία. Ήταν ένα course πάνω στο πώς να πουλάς άδεια βιβλία στο Amazon. Αν μπείτε στο thegreeks.club θα δείτε πληροφορίες παραπάνω, όπου δώσαμε πάνω από 37.500 δολάρια στους affiliates, δηλαδή στους ανθρώπους που μας βοηθήσανε και το προωθήσαμε αυτό το digital course. Και κάποιοι από εσάς σίγουρα είστε από τις λίστες μας και τις ομάδες που έχουμε ήδη στο Rise Network, στο Unbox, είστε κάποιοι από αυτούς τους χίλιους κάτι ανθρώπους. Συνολικά έχουμε, αν θυμάμαι καλά, τελευταία φορά που μίλησα με τον Hitest, πάνω από 3.500 άτομα είναι στην οργάνωσή μας αυτή τη στιγμή από τότε που άνοιξε το Unbox. Και τώρα είναι η καλύτερη ευκαιρία, ειδικά όσοι είχατε μπει νωρίς και το αναπτύξαμε παρέα, να ενεργοποιήσετε
αυτούς τους ανθρώπους. Ήδη έχουν λάβει κάποια email ούτως ή άλλως, και εφόσον είναι στην οργάνωσή σας, με το που ξεκινήσουν και αυτοί, αυτομάτως και εσείς έχετε τις αμοιβές σας, αυτό δεν αλλάζει. Έτσι λοιπόν δημιουργήσαμε πάρα πολλά συστήματα με αυτούς τους ανθρώπους και εταιρείες, όπου βοήθησαν όλους τους ανθρώπους, όλο τον background. Δεν θέλω να, θέλω να καταλάβετε μάλλον ότι δεν χρειάζεται να βάζετε φρένα. Αν είστε μικροί, αν είστε μεγάλοι, εγώ 36 είμαι, δεν είμαι ούτε 20, ούτε και 60, αλλά δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Γιατί και εγώ προσωπικά θα σας βοηθήσω να κάνετε ακριβώς το ίδιο. Να πτύξετε και εσείς τη δικιά σας μικρή, μεγάλη, μικρομεσαία ή τεράστια επιχείρηση online. Οπότε πριν πάμε σε λεπτομέρειες πάνω σε αυτό το σύστημα, θέλω να τονίσω δύο πράγματα. Πρώτον, δεν είναι κάτι που θα δοκιμάσετε για πρώτη φορά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και όσοι με ακολουθείτε καιρό το έχετε δει ότι δεν προωθώ πράγματα αν πρώτα δεν κάνω εντατική έρευνα. Είτε να τα δοκιμάσω εγώ ίδιος, ή να έρθω σε επικοινωνία με ανθρώπους που έχουν αποτελέσματα, με τους ανθρώπους που το έχουν σχεδιάσει αυτό το σύστημα. Θέλω να ξέρω ακριβώς με ονοματεπώνυμο ποιος είναι από πίσω, με ποιους ανθρώπους θα συνεργαστώ, τι είναι αυτό που προτείνω και τι, ποια είναι τα νούμερα. Show me the numbers. Σε καμία περίπτωση, όπως είπα και χθες στα αγγλικά, δεν θέλω να είμαι το πειραματόζω. Δηλαδή, να το ξεκινήσω για να δω αν θα δουλέψει. Για να δω αν θα έχει επιτυχία. Δεν το έκανα ποτέ, ούτε έχω σκοπό να το κάνω, ούτε να το προτείνω κι αυτό σε κανέναν. Ναι. Γιατί είναι αυτή η παροιμία που μου είχαν πιο παλιά. Μπορείς να κοροϊδέψεις πολλούς ανθρώπους για λίγο χρόνο, να κοροϊδέψεις λίγους ανθρώπους για πολύ χρόνο, όλους για πάντα δεν γίνεται. Οπότε, καλό είναι να πατάς σε γερές βάσεις και πάντα με αποτελέσματα. Οπότε λοιπόν είναι κάτι που έχει ήδη δοκιμαστεί από αρκετούς ανθρώπους για πάνω από ένα χρόνο, ξέχωρα την εμπειρία 26 ετών που έχουν άνθρωποι που έχουν φτιάξει, και έχει ήδη παράγει είτε πενταψήφια για πάρα πολλούς ανθρώπους και ακόμα και εξαψήφια κέρδη. Μιλάμε για κέρδη, δεν μιλάμε για πωλήσεις, για τζίρους, μιλάμε για καθαρά κέρδη. Πρόφορο φυσικά, αλλά κέρδη. Οπότε εκεί είναι κάτι που σίγουρα όλοι μπορούμε να το κάνουμε. Δηλαδή, ποιος άνθρωπος δεν έχει, να το πω, παίξει ένα προπό. Okay. Στην Ελλάδα, για παράδειγμα, στην Κύπρο, όλοι το έχουμε κάνει κάποια στιγμή αυτό το πράγμα, έτσι. Δεν είναι πυρηνική φυσική. Δεν μιλάμε εδώ πέρα να σε εκπαιδεύσω 100 ώρες με webinar πώς να σχεδιάσεις μια επιχείρηση online. Δεν είναι τέτοια πράγματα. Είναι πάρα μα πάρα πολύ απλό και εύκολο. Οπότε, λοιπόν, όπως λέει και εδώ πέρα η διαφάνεια του AIM System, είναι το σύστημα, το Artificial Intelligence Software με το οποίο θα δουλέψουμε, όπου, όπως λέει σε μια φράση, Smart Sports Betting Made Easy. Δηλαδή, ο εύκολος τρόπος να κάνεις τα betting στοιχήματα, sport στοιχήματα, ας το πούμε έτσι στα ελληνικά. Λοιπόν, κάποια πράγματα για τους ανθρώπους να ξέρετε. Ποιοι βρίσκονται πίσω από αυτό, τι εμπειρία έχουν κτλ. Είδατε κάποια βίντεο, ίσως είδατε κάποιες πληροφορίες στα spoiler βίντεο που μοιράστηκα στα social media, YouTube και Facebook. Αλλά θέλω να ξέρετε ότι οι άνθρωποι από πίσω, οι οποίοι είναι Αμερικάνοι, έχουν πάνω από 26 χρόνια, τώρα το καλοκαίρι κλείνουν 26 χρόνια, σαν επαγγελματίες στο, όπως το λέει, στο sport speculation, δηλαδή στο να μαντεύουν σωστά τα αποτελέσματα επαγγελματικών αγώνων. Προσπαθώ και εγώ να τα λέω τώρα με τις ονομασίες, τις ορολογίες ελληνικές, κάποια μπορεί να μην ταιριάζουν, αλλά θα βρούμε την άκρη, να συνεννοούμαστε. Λοιπόν, και επί 26 χρόνια, αυτό που κάνανε στην ουσία και που κάνουν πετυχημένα, είναι ότι στην ουσία νικάνε τα αποτελέσματα των bookers, των sport bookers. Αυτοί που λένε, π.χ. θα παίξει, τι να πω, ΑΕΚ Παναθηναϊκός και θα κλείσει τόσο. Over, under, 1, 2, χ κτλ. Λοιπόν, κατά μέσο όρο λοιπόν το έχουν σπάσει το κοντέλ, το σύστημα. Και υπάρχει ένας λόγος γι' αυτό. Δεν είναι καινούργιο. Okay, είναι πάνω από 26 χρόνια. Ξεκίνησαν από το Las Vegas, γιατί στην Αμερική μέχρι το 2008 το Μάιο συγκεκριμένα ήταν πάρα πολύ αυστηρά τα πράγματα. Δεν ήταν σαν την Ελλάδα και την Κύπρο. Απαγορευότανε νόμιμα να στοιχηματίσεις. Okay. Και τώρα πλέον, από το Μάιο και μετά, το 18, πάνω από 21 πολιτείες, ξεκίνησαν με 10-12, τώρα νομίζω 20-21 πολιτείες μέχρι στιγμής στην Αμερική, απλά είναι μεροδικά σου το λέω, όπου είναι νόμιμο πλέον, δηλαδή είναι regulated, όπως λένε στην Αμερική, ρήμα δεν υπάρχει αντίστοιχο στην Ελλάδα, ελεγχόμενο, ας το πούμε ότι ελέγχεται αυτό το είδος η βιομηχανία, από το κράτος, που σημαίνει ότι είναι νόμιμο. Okay. Και αυτό άνοιξε πάρα πολύ τις πόρτες. Έτσι, πριν από 2 χρόνια, το Μάιο και μετά, αποφάσισαν από το σύστημα να μην το κρατάνε μόνο για την πάρτη τους ή για κάποιους πελάτες που είχαν μεμονωμένα, αλλά να χτίσουν μια εταιρεία, μια πλατφόρμα γύρω από αυτό. Οπότε το AIM, το AIM Systems, είναι στην ουσία μια εταιρεία τεχνολογίας. Μιλάμε για αλγόριθμους, για artificial intelligence, για ανθρώπους, στατιστικά, υπολογιστές κτλ.
Δεν είναι απλά κάποιος πίσω από έναν υπολογιστή και βάζει στο chat τα αποτελέσματα αγώνων. Όχι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Δεν μένω πολύ σε αυτό. Θα σας κάνω και ένα demo να δείτε πώς είναι μέσα η πλατφόρμα και όλα. Τα τρία βασικά στοιχεία, οι τρεις κολόνες, ας το πούμε, του AIM είναι αυτές. Το πρώτο είναι οι επαγγελματίες sports bettors, οι οποίοι τι κάνουν στην ουσία, με την εμπειρία τους προβλέπουν τα αποτελέσματα, όπως είναι για παράδειγμα στο χρηματιστήριο. Οι αντίστοιχοι που οικονομικοί σύμβουλοι, που σου λένε π.χ. επένδυσε στην μετοχή του Zoom, τώρα που είναι ο κορονοϊός που ξεκινάει, γιατί το Zoom θα έχει το ξεφθεί, όπως και έγινε. Η μετοχή του Zoom έφτασε να είναι και σε μια φάση νομίζω και 190% πάνω. Αυτό σημαίνει ότι κάποιοι άνθρωποι σχεδόν διπλασίασαν τα χρήματά τους. Όπως και με το Amazon. Μέσα στον κορονοϊό τα έσπασε τα ταμεία στο χρηματιστήριο. Okay. Μετά είναι data scientist. Εκεί λοιπόν έρχεται το κομμάτι, ξεκινά και μπαίνει το κομμάτι του υπολογιστή, του artificial intelligence. Μιλάμε για δεδομένα ή αλλιώς όπως λέγονται big data είναι η ορολογία, για AI, για μαθηματικά, λογισμικά, okay, και αλγορίθμους, οι οποίοι εξετάζουν τα δεδομένα που έχουν μέσα από πόσα χρόνια πριν, δεκαετίες, okay, τουλάχιστον ενός χρόνου φρέσκα, αλλά και δεκαετιών δεδομένα μέσα, για να μπορούν να πιστοποιούν τα αποτελέσματα και να βγαίνει μια πιο έγκυρη πρόβλεψη. Και μετά έρχεται το SME, όπως λέγεται στα αγγλικά, Speculative Management Engine. Μη με ρωτήσετε να το μεταφράσω. Θα έλεγα απλά ότι είναι ένας έξυπνος αλγόριθμος πρόβλεψης, να το πούμε έτσι περιφραστικά, όπου τα παίρνει όλα αυτά τα δεδομένα, δηλαδή τα δύο πρώτα ταΐζουν το τρίτο, το σύστημα, και βγάζει κάποια στατιστικά και μας βοηθάει να κάνουμε όχι μόνο στις προβλέψεις, αλλά μας διαχειρίζεται και το budget, μας προτείνει. Είναι σαν να είναι ο σύμβουλός μας. Πώς έβλεπες εκπομπές που λέγανε παίξε στο στοίχημα, παίξε 10 ευρώ, 50 ευρώ, 100 ευρώ στον τάδε αγώνα, γιατί προβλέπω εγώ, ο Βασίλης που είμαι τώρα στην τηλεόραση ή κάτι κάνει και YouTube κανάλια, ότι θα κλείσει τόσο. Τόσο είναι οι πιθανότητες κτλ. Δεν χρειάζεται εκεί πέρα να υπάρχει κάποιος άνθρωπος από πάνω σου. Υπάρχει το σύστημα, η πλατφόρμα που θα δούμε και σε λίγο, που τα βάζει όλα σειρά για σένα και σου λύνει τα χέρια. Γιατί τα δύο μεγαλύτερα προβλήματα που βρεθήκαν να λύσουν αυτοί οι άνθρωποι πριν φτιάξουν την πλατφόρμα ήταν τα εξής. Το πρώτο πρόβλημα. Μισό λεπτό να δω κάτι, γιατί κάτι μου γράφεται. Μ' ακούτε, έτσι? Με ακούτε. Ωραία. Αν κάποιος δεν με ακούει, βασικά αν με ακούτε, γράψτε μου κάτι. Γράψτε μου το ένα ή ακούω οτιδήποτε. Οκ, για να ξέρω ότι με ακούτε, παιδιά. Γιατί είδα ότι κάποιος μου γράψε. Για να δω. Οκ. Ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, το πρώτο πρόβλημα που έπρεπε να λύσουν αυτοί οι άνθρωποι ήταν το πώς να βρούνε, όπως το έλεγαν και στο webinar του, στο επίσημο, overpriced και underpriced bets. Δηλαδή, να βρούνε και να υπολογίσουν σωστά τα αποτελέσματα με το μεγαλύτερο δυνατό κέρδος, το πούμε έτσι. Χρειάζεται πάρα πολύ εμπειρία να είσαι του χώρου, να ξέρεις ακριβώς τι γίνεται σε κάθε άθλημα, δηλαδή μεταγραφές, σεζόν, ειδικά τώρα με το κορονοϊό, ποιοι παίχτες θα είναι μέσα, ποιοι πρόκειται να έχουν ευκαιρίες, έχουν προτάσει το συμβόλαιο τους να τους το αγοράσει τα εβδομάδα. Και δεν μιλάμε μόνο για μπάλα. Μιλάμε για NBA, μιλάμε για NFL. NFL είναι το rugby. Μιλάμε για hockey, μιλάμε για πάρα πολλά, για UFC. Το UFC είναι που το έχετε δει, που παλεύουν στο κλουβί. Το Ultimate Fighting Championship. Okay. Μιλάμε για πάρα πολλά αθλήματα. Πρέπει να είσαι τρομερά γνώστης, όχι μόνο της αγοράς αυτής, αλλά και του αθλήματος του ίδιου, να ξέρεις τι γίνεται. Okay. Πέρα από τις ορολογίες του, να ξέρεις τι κυκλοφορεί, τα νέα, οτιδήποτε. Οπότε θέλει πάρα πολύ χρόνο και εμπειρία. Οι πιο πολλοί, φαντάζομαι κάποιοι από εσάς μπορούν να είστε και επαγγελματίες σε αυτό το κομμάτι, να έχετε αρκετή εμπειρία, αλλά σίγουρα δεν έχετε εμπειρία σε όλο το φάσμα των αθλημάτων, ίσως ή και σε όλο το φάσμα της διαχείρισης αυτής της βιομηχανίας. Ούτε και εγώ έχω τον χρόνο, ούτε έχω και την εμπειρία. Άρα εδώ έρχεται το σύστημα αυτό. Και το δεύτερο πρόβλημα που έπρεπε να λύσουν ήταν την οικονομική διαχείριση, το cash management. Δηλαδή, για παράδειγμα, μου περισσεύουν 1.000 ευρώ να τα διαθέσω για αυτή την επιχείρηση. Okay, πόσα πρέπει να ποντάρω, να ρισκάρω σε κάθε αγώνα? Πόσα πρέπει κάθε μήνα να βγάζω έξω? Πόσα πρέπει να ξαναβάζω μέσα για να μεγαλώσω τα κέρδη μου? Δηλαδή, καταλάβατε, είναι πάρα πολλά τα δεδομένα και ειδικά η οικονομική διαχείριση είναι το α και το μέγα, παιδιά. Πάνω από 99-98% των επιχειρήσεων που ανοίγουν κλείνουν στον πρώτο χρόνο λειτουργίας. Μιλάμε για ένα 2% και λιγότερο επιτυχία παγκόσμια. Δεν ξέρω για την Ελλάδα. Αυτός είναι ένας παγκόσμιος δείκτης που έχω διαβάσει. Και αυτό γίνεται συνήθως για λόγω κακής οικονομικής διαχείρισης. Ωραία. Κάποια σύν που πρέπει να ξέρετε. Το πρώτο κομμάτι εδώ. Λοιπόν, ότι όλη αυτή η βιομηχανία, αυτή η ευκαιρία, δηλαδή της πρόβλεψης αποτελεσμάτων αγώνων, δεν επηρεάζεται από τα επιτόκια.
δεν επηρεάζεται από τον πληθωρισμό. Δεν επηρεάζεται από τις αυξομοιώσεις, όπως έλεγα και χθες. Αν βγει ο Τραμπ το Νοέμβριο που λέει να αναβάλει τις εκλογές, να αλλάξει το Σύνταγμα της Αμερικής. Δεν επηρεάζεται αν ο Πούτιν ξαναμπεί στην Ουκρανία. Δεν επηρεάζεται αν οι Τουρκαλάδες κάνουν κάτι θερμό επεισόδιο στην Ελλάδα. Από αυτά επηρεάζονται οι ισοτιμίες, επηρεάζονται άλλα πράγματα. Όχι όμως αυτό. Σίγουρα ο κορονοϊός το επηρέασε, σταματήσαν οι αγώνες για λίγο διάστημα, αλλά μιλάμε παιδιά για μια βιομηχανία 3 εκατομμυρίων. Μόνο σήμερα που βλέπα κιόλας συγκεκριμένα πόσο χρεώνουν στο Instagram οι celebrities των αθλημάτων. Ο Μέση χρεώνει για ένα post στο Instagram πάνω από 500.000 ευρώ και ο Ρονάλντο 755.000 ευρώ για ένα post στο Instagram να σου διαφημίσει κάτι. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι ζουν από τον αθλητισμό. Μιλάμε για τεράστιους τζίρους. Όλη η βιομηχανία αυτή, όχι μόνο στο στοίχημα, το πούμε έτσι, στα ελληνικά, αλλά καζίνο κτλ., είναι αρκετών 3 εκατομμυρίων τζίρου παγκόσμια. Μιλάμε για 3. Δεν είναι κάτι που θα κλείσει αύριο μεθαύριο. Επίσης, ειδικά στην Αμερική αλλά και στην Ελλάδα, όπως ξέρουμε, είναι πλέον νόμιμο, regulated. Υπάρχουν κάποια sites στην Ελλάδα, πάνω από 17-18, που λειτουργούν Ελλάδα. Για Κύπρο δεν ξέρω, παιδιά, πρέπει να το ψάξουμε. Θα σας προτείνω και εγώ και ένα που δουλεύει για όλη την Ευρώπη, για να μην έχετε θεματάκι. Τα χρήματα, το σημαντικότερο, το τρίτο από δεξιά πάνω, ότι δεν δεσμεύονται κάπου. Δεν είναι ούτε να πάει στιγμή, θα πρέπει να περιμένεις 6 μήνες, σαν να έχεις κλείσει ένα προθεσμιακό πρόγραμμα τράπεζα για να τα πάρεις πίσω. Ή θα έχεις και πέναλτι άμα τα τραβήξεις νωρίτερα. Όχι, παιδιά, είναι δικά σου, είναι στο πορτοφόλι σου, πατάς ένα κουμπάκι και κάνεις withdraw. Θα κατεβάσεις την τράπεζά σου, για παράδειγμα. Okay. Ο χρήστης είναι 100%, έχει τον 100% έλεγχο των κερδών σε ό,τι κάνει. Μπορεί να ξεκινήσει κάποιος ακόμα και με 100 ευρώ. Δεν υπάρχει πρακτικά ρίσκο και πάντα φυσικά να ρισκάρετε χρήματα σε οτιδήποτε και κάνουμε σε αυτή τη ζωή. Που δεν θα πεινάσουμε αν μας λείψουν, εννοείται αυτό, το θεωρώ δεδομένο, απλά το αναφέρω. Και ο αλγόριθμος σε βοηθάει να αυξήσει τα κέρδη σου εβδομάδα με εβδομάδα, μήνα με το μήνα, χρόνο με το χρόνο. Απλά να είμαι ξεκάθαρος, παιδιά, γιατί θα δείτε και τα στατιστικά, μην περιμένετε να παίξετε 10, να βάλετε χρήματα για 10 αγώνες, για 10 signals που θα έρθουν, για μπάσκετ, NFL, ξέρω εγώ, UFC, NASCAR, και από τα 10 τα 7 να είναι loss, τα 3 να είναι win και να πείτε ότι δεν δουλεύει. Δεν ισχύει αυτό, όπως έλεγα και χθες, είναι ο μέσος, η δύναμη του μέσου όρου. Όπως και με το eBay σας έλεγα, αν θυμάστε όσοι που λάγαμε στο eBay και σας βοήθαγα με το hit test και τους υπόλοιπους και την ομάδα, ότι αν δεν κάτσεις, φίλε μου, ένα χρόνο, τουλάχιστον 6 μήνες, να δεις τη σεζόν, δηλαδή να δεις στο εμπόριο είναι διαφορετικά. Να δεις όμως να έχεις δεδομένα. Να κάνεις τουλάχιστον, παιδί μου, στην προκειμένη περίπτωση, 100 αγώνες, 100 πονταρίσματα. Να δεις τι γίνεται. Πώς θα βγάλεις τα στατιστικά. Με 5-10 που έπαιξε δεν ισχύει αυτό. Γιατί θα δείτε μετά και πώς δουλεύει ο αλγόριθμος. Σε κάθε αγώνα σου λέει και τι ποσό να παίξεις. Αναλόγως με το ρίσκο που έχεις βάλει, θες να πάρεις και φυσικά με την απόδοση. Οπότε μπορεί να χάσεις 7 αγώνες, αλλά από τους 3 που θα νικήσεις, τα κέρδη σου να υπερκαλύψουν τα προηγούμενα και να είσαι και in the money. Okay. Λοιπόν, συγκριτικά, γιατί να κάνεις, γιατί να το κάνεις όλο αυτό. Γιατί στην ουσία δουλεύεις και με τα δύο κομμάτια, και με το online και με το offline κομμάτι. Χθες σας είπα μια πάρα πολύ καλή ιδέα που μου το μετέφεραν οι Αμερικάνοι. Το πρώτο είναι, όπως στο κομμάτι του e-commerce, και εδώ είναι μια μοναδική ευκαιρία. Τι κάναμε εμείς, αν θυμάστε, με το eBay και με το Amazon? Φτιάξαμε μια ολόκληρη ομάδα, ένα δίκτυο από affiliates, τους λέγαμε εκπαιδευτές, τους λέγαμε sponsors, τους λέγαμε όπως θέλετε. Δηλαδή ήταν άνθρωποι που προωθούσαν το σύστημα, τους βοηθάγαμε και εμείς, γιατί όλοι κερδίζαμε μαζί. Γιατί δουλεύει με ανταμοιβές το σύστημα. Θα το δούμε, έχει 3 επίπεδα κτλ. Πρώτον, γιατί βοηθάς πιο πολύ κόσμο να το αναπτύξει, να έχει αποτελέσματα. Και δεύτερον, βοηθάς και τον εαυτό σου να αναπτύξει το εισόδημά σου. Το ίδιο κάνει και το Amazon. Σαν Amazon, ξεκίνησε να πουλάει βιβλία στις αρχές, μετά ήρθε το Amazon Affiliate. Το Amazon Affiliate Network, παιδιά, είναι το μεγαλύτερο affiliate network, ίσως, που υπάρχει και έξω, γιατί ξεκίνησαν πρώτοι. Έτσι γιγαντώθηκε το Amazon. Και εμείς πρακτικά, αν θυμάστε, ήταν σαν να ήμασταν affiliates του Amazon, αλλά χωρίς να πληρωνόμασταν από το Amazon για το eBay. Βάλαμε οι εταιρείες προηγούμενες που δείξαν εκατομμύρια. Δείξαμε σε πάνω από 155.000 ανθρώπους, γιατί τόσοι ήταν όσοι πληρώσαν τουλάχιστον ένα μήνα συνδρομή, όχι 155.000 συνδρομές, 155.000 διαφορετικοί χρήστες που πληρώσαν τουλάχιστον έναν μήνα συνδρομή. Τα τελευταία αυτά χρόνια, 13 με 18, σε περίπου 5 με 6 χρόνια, τους δείχναμε πώς να ανοίγουν λογαριασμό στο eBay και στο Amazon, πώς να πουλάνε στο eBay και στο Amazon και πώς το eBay και το Amazon να παίρνουν την προμηθειά του.
Εμείς δεν πέραμε καμία προμήθεια σαν affiliates από το eBay και το Amazon. Αλλά έτσι γιγαντώθηκαν αυτές οι εταιρείες. Το ίδιο λοιπόν κάνουμε, ξεκινήσαμε και ήδη βασικά, αν το έχετε καταλάβει, τώρα με το AM Systems και με την ομάδα μας Sports for Profit. Δημιουργούμε το δίκτυο των affiliates. Ωραία. Και το δεύτερο κομμάτι και πιο ενδιαφέρον, και εδώ είχα και μια κουβέντα πολύ γρήγορη στο Messenger με έναν από την Ελλάδα, είναι το εξής. Πώς μπορούμε αυτό να το βάλουμε και offline. Δηλαδή, ξέρεις κάποιον ή πας κάπου που έχουν ένα sports καφέ. Τα sports καφέ και εδώ στη Ρόδο έχει κάμποσα. Στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη είναι γεμάτο. Στην Κύπρο 10 φορές πιο γεμάτο. Sports καφέ. Δεν μιλάμε για προπατζίδικα, να το πούμε έτσι λαϊκά. Μιλάμε για τα sports καφέ όπως είναι και στην Αμερική που είναι πάρα πολύ δεδομένα και στην Αγγλία ειδικά. Όπου πας μέσα στο καφέ σου, παίρνεις την μπύρα σου, έχει και κάτι σαν finger food με γιγαντοθόνες και βλέπεις τελικούς, βλέπεις Champions League. Κάθεσαι, πηγαίνεις 3 το πρωί να δεις τον τελικό του NBA, NFL που είναι σε ζωντανή ώρα Αμερικής και ούτω καθεξής. Εκεί πέρα όλα αυτοί μέσα δεν κερδίζουν κάτι όταν εσύ κάθεσαι, βλέπεις τον αγώνα, μπαίνεις στο κινητό σου με τον υπολογιστή σου και κάνεις και πας και παίζεις. Ή μπαίνεις στο stoichiman.gr, ας πούμε, κάνει μια τοποθέτηση προϊόντος, δεν πληρωνόμαστε για από αυτό. Και κάνει και παίζεις εκεί πέρα επειδή βλέπεις τον αγώνα. Αυτός τι κερδίζει εκεί πέρα που έχει το sports καφέ, από τις μπύρες, τους καφέδες κτλ. Από εκεί τίποτε άλλο. Οπότε, αν έχεις μια καλή σχέση μαζί του, μπορεί να του κάνεις μια ωραία πρόταση. Κοιτάξτε, φίλε, αυτό είναι. Να η παρουσίαση. Όποιος έχει πάρα πολύ κόσμο, όποιος ξεκινήσει για να παίζει σε αυτήν την πλατφόρμα, να έχει τον δικό του artificial intelligence σύμβουλο στον υπολογιστή του, εσύ να βγάζεις χρήματα από αυτό. Ποιος δεν θα θέλει. Okay. Έχει 20% κέρδη σε κάθε επίπεδο. Και μην κλείσετε την οθόνη. Όσοι μείνετε στο τέλος, θα πάμε να το δούμε και πώς δουλεύει η πλατφόρμα. Απλά επειδή τώρα μιλάω σε συγκεκριμένους ανθρώπους που ασχολούνται με το internet marketing, γιατί τώρα κάνουμε και το launch, θέλουμε ανθρώπους που θα μας βοηθήσουν να το μεγαλώσουμε, θέλω πρώτα να πω αυτές τις πληροφορίες, πριν πάμε στο διατάφτα. Λοιπόν, έχει 3 επίπεδα. Δηλαδή, για κάθε άνθρωπο που θα ξεκινήσει από το link σου, παίρνεις 20%. Το ίδιο και για κάθε άνθρωπο στο δεύτερο επίπεδο. Το ίδιο και στο τρίτο επίπεδο. Δηλαδή, έχεις 60% commission, όπως λέει, αθρηστικά, σε 3 επίπεδα. Όπως και οι άνθρωποι σου αντίστοιχα για τους δικούς τους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν, το πιο ωραίο κομμάτι σε αυτή τη διαδικασία με το offline που σου πάμε τον άνθρωπο, σας είπαμε τον άνθρωπο που έχει το sports καφέ, είναι το εξής. Ότι κανείς από τους ανθρώπους του που θα τους πει ξεκίνησε, αυτό είναι το σύστημα, μπες πλέον για να παίρνεις τις πιο ακριβείς προβλέψεις με ποσοστά, δεν θυμάμαι πόσο 90% πάνω στους αγώνες, κάθε άνθρωπος που θα μπαίνει μέσα δεν θα μπορεί να πάει από γύρω, να πάει στον Βασίλη, που αυτός είπε στον άνθρωπο που είχε το sports καφέ στον δεκτήτη να πει στους ανθρώπους του να μπουν, γιατί όλοι αμείβονται το ίδιο. Καταλάβατε τι λέω. Δεν αλλάζει κάτι. Οπότε είναι δούνε και λαβίν. Win-win. Όλοι κερδίζουν. Ωραία. Οπότε μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία, και αυτό τώρα κυνηγάω να κάνω και εγώ offline εδώ πέρα στη Ρόδο, με αυτό το σύστημα. Γιατί δεν το προσφέρουν εκεί μέσα. Λοιπόν. Και σε κάποια νούμερα, για να ξέρετε, δεν θα φάω πολύ χρόνο εδώ πέρα, γιατί θα σας δείξω το σύστημα, θα σας δώσω τη διαφάνεια, είναι ήδη διαθέσιμη στο link του replay που σας έδωσα νωρίτερα στο group, απλά να ξέρετε. Όπως λέει εδώ πέρα με τα ανθρωπάκια που βλέπετε δεξιά, συνεργαζόμαστε με το Unbox, που έχουμε όλοι ξεκινήσει οι περισσότεροι από την αρχή, από τον Νοέμβρη ξεκίνησα προσωπικά, τέλη Οκτώβρη γιατί ήμουνα σε καλή επαφή με τους ιδρυτές, πριν μπήκαν το AIM στο Unbox, οπότε αποκλειστικά το Affiliate Network συνδέεται με το Unbox. Οπότε όσοι είστε ήδη στο Unbox, δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι, έχετε ήδη τα link σας και ήδη μπορείτε να ξεκινήσετε να μιλάτε γι' αυτό. Είναι λοιπόν σε 3 επίπεδα όπως βλέπετε, για κάθε συνδρομή που η πρώτη είναι $79, το 20% είναι 15,8. Άρα, εξίσου για κάθε επίπεδο έχεις $15,8 για κάθε συνδρομή, όχι την πρώτη φορά, για πάντα. Οι πιο πολλές εταιρείες, εμείς το κάναμε ποτέ αυτό, τουλάχιστον στο Infinity από ό,τι θυμάμαι και στο DSD και στο Rise Network, όπως και με το Unbox, κάθε μήνα έπαιρνες το ίδιο αρχικό ποσοστό για όσα άτομα στην οργάνωσή σου, στον οργανισμό σου, πληρώνουν τη συνδρομή τους. Έτσι και εδώ πέρα 20% για πάντα. Όχι μία φορά στην αρχή που σου δίνουν ένα μεγάλο ποσοστό και να σας ξεχνάνε, τα παίρνουν όλα τα αρχηγόπουλα. Εδώ πέρα μοιράζονται όλα 20% στην προκειμένη περίπτωση η εταιρεία με τους affiliates, με εμάς δηλαδή. Και εδώ είναι ένα παράδειγμα πώς μπορείς με δύο άτομα να φτάσεις μόνο με δύο άτομα $2,942 το χρόνο. Πάρα πολύ εύκολα και απλά. Λοιπόν, πριν πάμε λοιπόν στα νούμερα και στα στατιστικά που σας ενδιαφέρουν όλους, θα πάω να το πω αυτό όπως είπα και χθες, το disclaimer όπως λέει στα αγγλικά. Ό,τι πληροφορίες, ό,τι νούμερα ακούσετε, ό,τι νούμερα δείτε και διαβάσετε ή έχετε ήδη διαβάσει, δεν είναι υποσχέσεις. Δεν είναι κάτι που θα συμβεί οπωσδήποτε.
είναι νούμερα που ούτε τα έχουμε φανταστεί, ούτε τα γράψαμε μόνοι μας, ούτε εγώ ούτε κανείς άλλος, αλλά είναι νούμερα από τους χρήστες που τουλάχιστον ένα χρόνο ήταν μέσω σύστημα. Κανείς δεν εγγυάται ότι θα έχει τα ίδια νούμερα, μπορεί να κάνει τα ίδια, παραπάνω, λιγότερα ή και τίποτα. Ωραία. Εδώ λοιπόν. Πάμε στα νούμερα. Ναι, θα δούμε τις ερωτήσεις. Παιδιά, γράψτε μου τις ερωτήσεις από τώρα και θα τις δούμε και μετά. Μην αγχώνεστε. Λοιπόν, εδώ είναι τα νούμερα από τους χρήστες. Όπως είπα, δεν είναι κάτι που το δοκιμάζουμε πρώτοι. Είναι κάτι που έχει δοκιμαστεί από πάνω από 100 άτομα, τα οποία χωρίστηκαν σε 4 group, A, B, C και D, για ένα χρόνο. Από το Γενάρη του 19, 1η Γενάρη 19, με 31, με 1η Γενάρη 2020. Και όλοι ξεκινήσανε με ένα ποσό 5.000 δολαρίων. Δηλαδή λένε ότι έχω 5.000 δολάρια να ξεκινήσω για να βάζω σε αγώνες, να δω τι στο καλό θα κάνω. Λοιπόν, όπως βλέπετε κάτω εδώ στην μπλε γραμμή, που λέει annual gain και έχει ποσοστά 50, 25, 10 και 0. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η ομάδα Α, το group Α, 50% το έβγαζε έξω των κερδών, εδώ 25% των κερδών το έβγαζε έξω, εδώ 10% των κερδών το έβγαζε έξω και το group D δεν έβγαλε έξω τίποτα. Για ένα χρόνο, ό,τι κέρδη έβγαζε, τα ξανάβαζε μέσα για να μεγαλώνει το ποσό που συνεχώς βάζει σε αγώνες. Και αυτό είναι το εξής αποτέλεσμα. Ακολουθήστε το βελάκι μου, εδώ πέρα, που λέει January. Τέλος Γενάρη ήταν αυτά τα ποσά. Ξεκίνησαμε με 5.000 και έκλεισε 31 Γενάρη με αυτά τα ποσά. Κοιτάξτε όμως τότε έγινε 31 Δεκέμβρη. Το Group Α, που έβγαζε τα μισά κέρδη, τα έβγαζε κάθε τέλος του μήνα έξω, έφτασε να διπλασιάσει και κάτι παραπάνω το αρχικό του κεφάλαιο, 11.000. Το Group D όμως σχεδόν το... Βασικά το τετραπλασίασε. Τα 5.000 γίνανε 20.000. Λέει 25.600, μείον 5, 20.600. Πάνω από 4 φορές. Οπότε, μια καλή εδώ στρατηγική τι λέει? Ότι κατά μέσο όρο, ένα 20% κάπου στη μέση, τον κερδό σου κάθε μήνα το βγάζεις έξω. Και το S&P, που κάποιοι με ρωτήσανε και χθες, τι είναι αυτό το S&P, όποιοι στα οικονομικά έχετε μια εικόνα. Είναι standard, σημαίνει Standard and Poor's. Είναι ο δείκτης S&P Index του χρηματιστηρίου. Θεωρείται από κάποιους ο πιο σταθερός δείκτης να επενδύσεις κάτι. Είναι ένα group, ας το πούμε σαν ένα επενδυτικός δείκτη που έχει μέσα κεφάλαια, bonds, ομόλογα κτλ. Κάποιες μετοχές. Σε αυτό το δείκτη, αν έχεις επενδύσει σε αυτόν τον δείκτη 5.000 δολάρια το Γενάρη, τον Δεκέμβρη της χρονιάς αυτής που πέρασε, θα έχεις 6.411, δηλαδή μόλις 1.442 δολάρια. Αυτό τι σημαίνει? Ότι άμα έχεις κάποια εκατομμυριάκια, τα βάζεις εκεί για να κάνεις και κάποια εκατομμυριάκια και κέρδη σταθερά το χρόνο χωρίς άγχος. Όμως, πιο πολύ δεν έχουμε εκατομμυριάκια και εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ και δολάρια να τα βάζουμε έτσι. Τουλάχιστον, εγώ δεν έχω μισό εκατομμύριο να το βάλω ακόμα εκεί πέρα. Φαντάζομαι πιο πολύ από εσάς. Οπότε, πάμε να δούμε πώς μπορούμε λίγα χρήματα να κάνουμε πάρα πολλά αξιόπιστα, χωρίς άγχος και φόβο, στους επόμενους μήνες. Λοιπόν, και εδώ είναι ένα πολύ ενδιαφέρον slide που μοιράστηκε το AIM τις προηγούμενες ημέρες, πριν από μια εβδομάδα συγκεκριμένα, θυμάμαι καλά. Τι έγινε τώρα με τον COVID, με τον κοροναϊό? Λοιπόν, τον Γενάρη, όπως βλέπετε, είχαν 70% πάνω. Τι σημαίνει? Ότι αν είχες 100 ευρώ, θα έχεις στο τέλος του Γενάρη 170 από τις προβλέψεις κτλ. Μετά όμως, έπεσε ο COVID, ο Φλεβάρης δεν ήταν καλός μήνας, ήταν μείον 19%. Τι σας είπα στην αρχή, μην περιμένετε να πάρετε 5-10, να παίξετε 5-10 αγώνες και επειδή π.χ. μπορεί οι 9 να είναι χαμένοι και ο ένας να είναι κερδισμένος, να πείτε ότι δεν δουλεύει. Θα έρθουν και αυτά, παιδιά, έτσι γίνεται πάντα. Ο μέσος όρος όμως, αν αφήσετε Γενάρη και Φλεβάρη μαζί, κάντε τη διαφορά, 70% πάνω το Γενάρη. Μείον 19,5% το Φλεβάρη μας κάνει περίπου 50,5% πάνω. Αύξηση. Άρα είσαι πάλι in the money. Ο Μάρτης 30% και μετά τελειώσαν οι αγώνες λόγω του κοροναϊού για 2 μήνες περίπου. Το ενδιαφέρον όμως έγινε τον Ιούνιο που ξεκίνησαν πάλι και η μπάλα και το NBA και το NFL. Ξεκίνησαν πάλι οι αγώνες. 24%. Και μέχρι στιγμής, μέχρι και τέλος Ιούνιου είναι αυτό το 104, μέχρι στιγμής το ΕΣΜΗ τέλος Ιούνιου είναι πάνω 104% κέρδη έχει αποφέρει στους χρήστες. Ενώ αντίστοιχα ο δείκτης, ο Standard Poor's, 4,5% ασφάλεια. Okay. Δεν παίζει παραπάνω.
Οπότε μας λέει στο πράσινο ότι ένας χρήστης που ξεκίνησε με 5.000 και έβγαλε 100% τα χρήματα του έξω, θα έχει βγάλει $5.200 στην προηγουμένη περίπτωση. Μην σας μπλέκω παραπάνω, θα σας δώσω όλες αυτές τις διαφάνειες, σας έχω ήδη δώσει, να τις μελετήσετε κι εσείς. Λοιπόν, πριν πάμε μέσα, τρία επίπεδα είναι. Το πρώτο μόνο αυτή τη στιγμή είναι διαθέσιμο. Μόνο όσοι είχαμε μπει σαν partners, όπως είχα μπει και εγώ, αρχικά τον Νοέμβριο στο Unbox, έχουμε πρόσβαση σε όλα. Τώρα αυτή τη στιγμή διαθέσιμο είναι το bronze επίπεδο, που είναι στα $79 ο μήνα. Εσείς δεν χρειαστεί να πληρώσετε $79, γιατί έχουμε μια επιπλέον άκρη λόγω του Unbox. Όσοι δηλαδή θέλουν να ξεκινήσετε και όσες, και για τους ανθρώπους σας, στην αρχή για τον πρώτο μήνα, έχουμε μια έξτρα έκπτωση, θα πούμε στο τέλος. Ο Ποδό σου δίνει όλους τους αγώνες από πάρα πολλά διαφορετικά σπορτ, από τα μεγαλύτερα από τα αθλήματα, με τουλάχιστον 12 μήνες δεδομένα. 12-month data cycles, πληθυντικός. Όχι τον προηγούμενο χρόνο, τα προηγούμενα χρόνια είναι πληθυντικός. Cycles, 12 μήνες κύκλους. Μιλάμε οι τύποι, 26 χρόνια ασχολούνται με αυτό. Όλα αυτά τα δεδομένα είναι μέσα και τα έχουν. Το δεύτερο επίπεδο είναι όσο ανεβαίνουν τα κέρδη σου, δηλαδή δεν ξεκινάς με $1,000 να πας εδώ πέρα, είναι για τους ανθρώπους που το βλέπουν πιο επαγγελματικά. Μετά είναι $199 συνδρομή το μήνα, όπου έχει έξτρα hidden gems, έξτρα αγώνες, αγώνες που ίσως να μην έχεις πρόσβαση σε προβλέψεις αυτές, αν δεν είσαι του χώρου, και πάρα πολλά πράγματα. Και τέλος είναι για τους επαγγελματίες, όπως μιλάγαμε π.χ. για ανθρώπους που ασχολούνται αποκλειστικά και ζουν από αυτό, όπως και άνθρωποι που το φτιάξανε, είναι το Platinum Membership. $509 το μήνα, δεν είναι για σας, το καταλαβαίνω, ούτε και για μένα. Απλά σας το λέω γιατί κάποιος άνθρωπός σας μπορεί να ασχολείται και επαγγελματικά με αυτό, ή μπορεί να έχει ένα sports καφέ και να θέλει να το μοιράζεται, δεν ξέρω και εγώ τι. Γι' αυτό και φτιάξανε και το Titanium Membership, που είναι one-off για 3 χρόνια, για μόνο επαγγελματίες του χώρου, δεν είναι για τον μέσο, τον average Joe που λένε και οι Αμερικάνοι, που είναι στα $10,000, wow, σιγά μην τα δώσουμε, όχι εμείς βέβαια, θα τα δώσει κάποιος ο οποίος ασχολείται επαγγελματικά, γιατί έχει 54% έκπτωση αν πλήρωνε μήνα με το μήνα στο Platinum για 3 χρόνια. Δηλαδή γλιτώνει $11,564. Okay. Και έχουν και πάρα πολλά άλλα, δηλαδή αν προτείνετε κάποιον και το αγοράσει, έχετε και πάρα πολλά plus σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή αν η εταιρεία πάει μετά και κάνει exit, τι σημαίνει exit, μπαίνω χρηματιστήριο, ότι πουλάω μετοχές, δίνω τον έλεγχο της εταιρείας μου σε άλλους, γιατί μου σκάνε κάποια εκατομμύρια. Να το πω έτσι πολύ απλά και λαϊκά, πάγεται και εσείς αντίστοιχες απολαύες και ούτω καθεξής. Αυτά θα τα πούμε στην πορεία. Απλά τα μοιραστήκανε μαζί μας, είναι ήδη γνωστά στους Αμερικάνους, πρέπει και εγώ να σας τα πω. Οπότε, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε όλοι, οι οποίοι δεν είστε ακόμα στην ομάδα μας στο Unbox και στο Sports for Profit, είναι να μπείτε σε αυτό το site. Είναι μόνο για όσους δεν έχετε affiliate account, για να μπορείτε να το μοιραστείτε. Είναι το α και το ω. Όσοι θέλετε σοβαρά να σας βοηθήσουμε και να το ξεκινήσουμε, όπως κάναμε το DSD, θυμάστε, κάναμε και σεμινάρια, είχαμε πάει στην Αθήνα, είχαμε κάνει σε ένα σεμινάριο, να δει και εγώ ο Χρήστος Ζαπτής, από ό,τι βλέπω, το Winter Summit, αν θυμάμαι το 18-17, πότε ήταν. Είχαμε γύρω στα 240 άτομα μέσα. Σε άλλα είχαμε 150, σε άλλα 80, σε άλλα 200. Στην Πολωνία, στην Νότια Κορέα που είχα πάει, είχαν βάλει μέσα 450 άτομα. Λοιπόν, είναι η καλύτερη ευκαιρία αυτή τη στιγμή σε αυτόν τον κλάδο που δεν υπάρχει. Θυμάστε οι πιο παλιοί τι γινόταν το 14 μέχρι το 16 και 17 μετά που κάναμε το e-commerce. Πριν ξεκινάνε να μιλάνε οι άλλοι. Μετά και η κουτσή Μαρία που τους δείξαμε 2 πράγματα πώς να βγάλουν λεφτά από το eBay, έκανε δικιά του πλατφόρμα, το έπαιζε εκπαιδευτής κτλ. Οπότε τώρα είναι, παιδιά, η αρχή. Γιατί δεν υπάρχει κανένα άλλο σύστημα σαν κι αυτό. Και δεν μπορεί να υπάρξει. Εδώ είναι η μοναδική διαφορά. Δεν μιλάμε ότι μπαίνεις μέσα και έχει 15 βίντεο της μίας ώρας και σε εκπαιδεύει. Όχι. Αποκτάς πρόσβαση στο σύστημα, στο SME, στον αλγόριθμο, στο Artificial Intelligence. Δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο και έξω, παιδιά. Μιλάμε για 26 ετών εμπειρία σε έναν υπολογιστή μέσα. Αυτό δεν αντιγράφεται, δεν γίνεται. Okay. Είναι σαν να κάνουμε Matrix, να σου κατεβάσω ένα πρόγραμμα στον υπολογιστή. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα ακόμα. Δεν έχουμε quantum computers κατασκευάσει. Λοιπόν, μπαίνετε εδώ και αν μπείτε εδώ πέρα, το πατήσω τώρα, να αλλάξω και το screen share μου, να πάω στο... πού να πάω, στο browser, Brave Browser, share, το βλέπετε, ή έχω μοιραστεί κάτι άλλο.
Πείτε μου όλοι ότι βλέπετε το Brave browser μου. Βλέπετε όλοι εδώ τον υπολογιστή. Την οθόνη του τύπου Chrome είναι και αυτό. Τύπου Google Chrome. Πιστεύω το βλέπετε όλοι, έτσι. Για να κάνω μια επιβεβαίωση. Brave browser, ναι. Είμαι εδώ. Λοιπόν, θα προσγειωθείτε σε αυτή τη σελίδα, παιδιά. Είναι για όσους δεν είστε ακόμα affiliates του AIM Network, για να μπορούμε όλοι μαζί να σας βοηθήσουμε και να προωθήσετε αυτό το σύστημα. Πάτε εδώ πέρα στο, που σας στείλα στο link, το sportsforprofit.eu, και εδώ σας λέει, έχουμε κατοχυρώσει ένα coupon code. Οποιοςδήποτε άλλος πάει εδώ και πατήσει, να δημιουργήσει λογαριασμό του σαν affiliate στο Unbox, όπως συνεργάζονται το AIM μαζί και εμείς, θα πρέπει να πληρώσει 99 δολάρια εγγραφή. Εσείς θα βάλετε το κωδικό αυτό, μάλλον θα πληρώσει 100 δολάρια. Βάζει τον κωδικό αυτό το AIM και διαγράφονται τα 99 και μένει ένα δολάριο που είναι το processing fee. Δηλαδή με λίγα λόγια, για να μην μπαίνει μέσα η εταιρεία για όλα αυτά που απλά σου ανοίγει το λογαριασμό, server, cost κτλ. Είναι ένα δολαριάκι. Ούτε ένα καφέ. Okay. Είναι 0,85 λεπτά του ευρώ. Οπότε βάζετε το AIM, εκεί που σου λέει έχει coupon code για να μην πληρώσει τα 100 δολάρια. Βάζει το AIM και σου βάζει ένα δολάριο και δεν πληρώνει τίποτα άλλο. Είναι μετά free. Έχει free AIM account. Δεν χρειάζεται να πληρώσετε κάτι. Και μετά θα μπορείτε αντίστοιχα να μπείτε και να δείτε τι συμβαίνει. Εδώ λοιπόν έχουμε φτιάξει και ένα ελληνικό βίντεο, το οποίο θέλω να σου το βάλω εδώ πέρα. Εδώ θα είναι η αντίστοιχη ελληνική σελίδα που θα έχουμε. Τα έχω φτιάξει όλα και στα ελληνικά, επαγγελματικά για εσάς. Οπότε τώρα θα ανοίξω τον ήχο μου και θα βάλω το βίντεο αυτό να παίξει για να το δείτε. Οκ. Okay. Εδώ είμαστε. Μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες στον κόσμο είναι αυτή της επαγγελματικής πρόβλεψης αποτελεσμάτων αγώνων. Πάνω από 300 δις δολάρια στοιχηματίζονται κάθε χρόνο από θεατές στα αποτελέσματα διαφόρων αθλημάτων. Σε αντίθεση με άλλες βιομηχανίες προβλέψεων αποτελεσμάτων, όπως Forex, Options και χρηματιστήρια, η πρόβλεψη αποτελεσμάτων αγώνων δεν επηρεάζεται από μακροοικονομικά γεγονότα και είναι προστατευμένη από άλλες παγκόσμιες αγορές. Αυτό και μόνο την κάνει μια ιδανική αγορά για έξυπνους, πειθαρχημένους παίχτες που κερδίζουν μεγάλο πλεονέκτημα παίρνοντας μέρος σε αυτόν τον τεράστιο κλάδο. Το 2018, το ανώτατο δικαστήριο των ΗΠΑ νομιμοποίησε τελικά τα αθλητικά στοιχήματα σε ομοσπονδιακό επίπεδο, επιτρέποντας στους παίχτες τις περισσότερες πολιτείες να επωφεληθούν από αυτόν τον προσοδοφόρο κλάδο και να αρχίζουν να έχουν κέρδη. Το πιο ισχυρό εργαλείο που διατίθεται σήμερα για όσους θέλουν να επωφεληθούν από τις προβλέψεις αποτελεσμάτων αγώνων είναι η Μηχανή Διαχείρισης Προβλέψεων, η SMI, που δημιουργήθηκε από την ομάδα που δημιούργησε και την πλατφόρμα AIM. Η ομάδα αυτή των στατιστικολόγων του MIT και ειδικών στα αθλήματα κερδίζουν συνεχώς κάθε χρόνο από τις αρχές της δεκαετίας του 90. Το SMI έχει σχεδιαστεί για να αξιολογεί πολλαπλά αθλήματα και πιθανότητες και να προβλέπει σωστά πάνω από 99% των αγώνων. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και ο μέσος άνθρωπος μπορεί απλώς να δει την καθημερινή ανάλυση που διατίθεται από το SMI και να ξεκινήσει να έχει κέρδη από τη βιομηχανία πρόβλεψης αποτελεσμάτων αγώνων. Στην πραγματικότητα, οι ζωντανοί χρήστες της πλατφόρμας δημιούργησαν πάνω από 120% απόδοση επένδυσης χρησιμοποιώντας το SMI καθ' όλη τη διάρκεια του 2019. Με κόστος μόλις 79 δολάρια το μήνα, το SMI έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι προσβάσιμο για όλους όσους ασχολούνται με τις αθλητικές προβλέψεις και ασχέτως της οικονομικής επιφάνειάς τους, με σκοπό να κερδίσουν ένα τεράστιο πλεονέκτημα από την υπόλοιπη αγορά. Υπάρχουν περίπου 100 εκατομμύρια υπάρχοντες και μελλοντικοί συμμετέχοντες στον κλάδο πρόβλεψης αποτελεσμάτων αγώνων μόνο στη ΣΥΠΑ, εκατοντάδες εκατομμύρια παγκόσμια, και με την νομιμοποίηση αυτού του κλάδου σε πολλές χώρες πρόκειται να γίνει μία από τις μεγαλύτερες αγορές τα επόμενα χρόνια. Ως συνεργάτης του Unbox μπορείς να μοιραστείς την πανίσχυρη AIM πλατφόρμα με αυτούς τους πιθανούς χρήστες και να λαμβάνεις συνεχείς επαναλαμβανόμενες προμήθειες σε όλο το δίκτυό σου. Με ένα τεράστιο κοινό στην αγορά, ένα προϊόν που είναι σε ζήτηση και μία βιομηχανία που πρόκειται να γιγαντωθεί, δεν έχει υπάρξει ποτέ καλύτερη στιγμή να γίνεις συνεργάτης του Unbox. Και θυμίσου, αυτό είναι μόνο ένα από τα πολλά προϊόντα και τις ευκαιρίες που διατίθεται αποκλειστικά στους συνεργάτες του Unbox
για να μοιράζονται και να προωθούν για μαζικές προμήθειες. Απλώς κάνε κλικ κάτω τώρα για να δημιουργήσεις τον λογαριασμό σου στο Unbox και ξεκίνησε σήμερα. Οπότε να το κλείσω αυτό, παιδιά. Αυτά λοιπόν το βιντεάκι. Οπότε όσοι και όσες θέλετε να ξεκινήσουμε μαζί, όπως κάναμε και πιο πάλι, θυμάστε, 14, 15, 16 και 17, και είχαμε κάνει το μεγαλύτερο μπαμ στην Ελλάδα και Κύπρο, πέρα από ό,τι έκανα και εγώ προσωπικά σε άλλες χώρες, αλλά για Ελλάδα και Κύπρο, πάνω στο κομμάτι της ομάδας, του networking και όλα αυτά. Και θυμάστε και οι affiliates μας πόσες χιλιάδες δολάρια είχαν βγάλει. Κάποιοι είχαν βγάλει και πάνω από 15.000 δολάρια που ξεκίνησαν νωρίς μαζί μου. Αυτό που να κάνετε είναι να πάτε σε αυτό το link, να σας το δώσω και τώρα. Είναι το sportsforprofit.eu. Να το πηγαίνετε εδώ. Να το βάλω στο chat. HTTPS. Εδώ. Και με τον κωδικό που θα σας πει, το γράφει και η σελίδα, είναι το βιντεάκι στα αγγλικά, εσύ είδατε το ελληνικό, γιατί θέλω να ξέρετε ότι θα το έχουμε και στα ελληνικά. Και όπως είπα και χθες, αν κάποιοι έχετε επαφές και σε άλλες γλώσσες, όπως είχαμε κάνει, θυμάστε, ρωσικά, ιταλικά, γερμανικά, ισπανικά, μέχρι και βουλγάρικα είχα κάνει, πολωνικά τι είχαμε κάνει, μπορώ να σας βοηθήσω. Okay. Αρκεί να με φέρετε σε επαφή με έναν άνθρωπο που μιλάει τη γλώσσα για να τη μιλάτε και εσύ ίδιοι. Μπορούμε τα βίντεο αυτά να τα κάνουμε και στα πολωνικά, και στα γερμανικά, και στα ρωσικά. Και πάρα πολλά πράγματα. Η πλατφόρμα μέσα έχει, είναι αγγλικά η κυρία, το AIM, αλλά εμείς φτιάχνουμε και ένα έξτρα website της ομάδας μας, όπου θα έχουμε πάρα πολλές γλώσσες μέσα στα ελληνικά, ήδη είναι υποκατασκευή. Απλά, όπως είπα και χθες, δεν σας τη δείχνω ακόμα, γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί λόγω του ότι έπαθε COVID, ένας από τους developers, θα το έχουμε και αυτό σύντομα. Οπότε πάτε εδώ για να κάνετε τον AIM λογαριασμό σας. Πάμε να δούμε τώρα μαζί τη συνέχεια. Για να δω λιγάκι τι έχω εδώ πέρα μετά από αυτό να σας πω. Ωραία. Πάμε τώρα λοιπόν να δούμε την πλατφόρμα. Βλέπετε όλοι την οθόνη μου. Για να δω τι έχω κάνει screen share. Έχω κάνει τον browser, οπότε είμαστε OK. Και παράλληλα, παιδιά, γράψτε μου και τις απορίες σας για να τις δούμε μετά. Λοιπόν, εγώ προχωράω ακάθεκτος. Εδώ είναι το Unbox, λοιπόν. Σας έδειξα και πριν. Είναι η πλατφόρμα που θα μπείτε μέσα. Εδώ βλέπετε τα κέρδη σας συνολικά, πόσους ανθρώπους έχετε ήδη, έχουν ήδη ξεκινήσει την ομάδα σας, εδώ τα έχει και ημερολογιακά, και άμα το εδώ πέρα που λέει Business Centers, το οποίο έχει μπει σε ένα renovation, θα βρείτε και το AIM, που εδώ αν πατήσετε, είναι αυτό που λέγαμε πριν, με το βιντεάκι στα αγγλικά θα έχει και το ελληνικό, σας λέω εδώ πέρα την αγορά, ποιο είναι το trend score παγκόσμια, το average order είναι 79 μέχρι στιγμής, τόσο είναι η συνδρομή, είναι 400 plus δις το market size, τα commission είναι 20% επί 3 επίπεδα, σου λέει το κοινό σου περίπου κάποιες λεπτομέρειες δημογραφικές, έχει εδώ πέρα browsers, φυλάδια, τι είπαμε πριν και για το κομμάτι το, θυμάστε με τα προφατζίδικα, με τα sports cafe, που μπορούμε να δουλέψουμε και όλα μπορούν να τα κάνετε από εδώ πέρα. Λοιπόν, θα κάνουμε και αυτό για τους affiliates, έξτρα εκπαίδευση, τώρα απλά μια γνωριμία, ένα tutorial για το τι πρέπει να κάνετε άμεσα για να ξεκινήσετε μαζί μας. Πάμε λοιπόν στο AIM που όλοι περιμένατε. Αυτός είναι ένας Platinum λογαριασμός. Το Platinum το είδατε, είτε 10.000 δολάρια για 3 χρόνια, είτε 600 δολάρια το μήνα, πόσο είναι. Αλλά επειδή εμείς μπήκαμε από την αρχή, σαν partners στο Unbox και λόγω των γνωριμιών, έχουμε κλειδώσει έναν Platinum account. Οπότε θα σας κάνω και το tutorial εδώ. Μόλις λοιπόν μπείτε μέσα, και θα σας πω μετά ακριβώς σε 5 με 10 λεπτάκια πώς θα γίνει, πάτε στο Configuration. Και πάμε να το δούμε μαζί. Πρέπει να κάνω πάλι login. Ωραία. Μισό λεπτάκι. Γιατί το είχα ώρα ανοιχτό. Λοιπόν, μπήκα μέσα. Πάτε στο configuration. Και εδώ ταΐζετε με δεδομένα το artificial intelligence για το τι του ζητάτε να κάνει και να σας βοηθήσει. Εδώ λέει entered your starting balance. Δηλαδή, πόσα χρήματα συνολικά είμαι διαθέσιμος να βάλω για τους αγώνες κτλ. Οπότε, ας πούμε, θα βάλω, όπως το έχω εδώ πέρα, 1.000 δολάρια ή 1.000 ευρώ. Γι' αυτό δεν σου λέει ισοτιμία, γιατί μπορεί να είναι ευρώ, μπορεί να είναι δολάρια, να είναι λίρες, 1.000. Λοιπόν, δεν σημαίνει ότι θα πάω να βάλω 1.000, 2.000, 5.000 δολάρια, πόσα θα βάλω εδώ πέρα, στην πλατφόρμα που θα παίξω τους αγώνες, δηλαδή, π.χ. στο stoichiman.gr, για παράδειγμα, ή σε αυτό που θα σας δείξω εγώ, που μας είπαν ότι δουλεύει για πάρα πολλούς Ευρωπαίους. Καλό να βάλεις ένα 30-40%. Δηλαδή, τα 1.000 δολάρια θα βάλω τα 300-400 δολάρια ή ευρώ, π.χ. στο bookmaker.eu,
που το προτείνω σε όλους και εγώ αυτό ξεκινάω τώρα να χρησιμοποιώ για να παίξω κάποιους αγώνες. Αλλά το συνολικό μου budget που έχω είναι αυτό. Πατάω next. Εδώ πέρα, πολύ σημαντικό, risk tolerance. Κάτι μου γράφεται, μισό λεπτό να το δω. Εγώ είχα, okay, θα πω μετά, θα σου πω μετά, Χριστό, μισό λεπτό. Λοιπόν, γράψτε μου τις απορίες σας, παιδιά, όλοι, για να σας απαντήσω μετά. Απλά να καλύψω αυτά τα βήματα, γιατί κάποιοι με τα αγγλικά ίσως δεν τα καταλαβαίνετε. Θα κάνουμε και άλλες εκπαιδεύσεις φυσικά, απλά σαν μια πρώτη επαφή. Please select your risk tolerance, δηλαδή πόσο της 100 το ρίσκο που θες να αναλάβεις. Με λίγα λόγια, πόσο είναι, να θυμάμαι καλά, είναι το μέγιστο ποσό ανά αγώνα, ανά στοίχημα, το πούμε στα ελληνικά, το οποίο κυμαίνεται από 0,5 έως 1,5. Το πράσινο είναι καλό να είσαι μέσα. Δηλαδή από 0,75 μέχρι 1,25. Το 1% το μέσο όρο είναι μια χαρά. Και εδώ σου λέει πόσο τις 100 από το συνολικό ποσό που έχει μαζευτεί μέσα θέλεις να βγάζεις κάθε μήνα έξω. Το λέει και εδώ πέρα, πάντως, στο ερωτηματικό. Θυμάστε πριν σας είπα, κάποιοι βγάζαν το 50%, κάποιοι δεν βγάζαν καθόλου. Οπότε ένα 15 με 20 είναι μια χαρά. Εγώ το έχω αφήσει το 20% κατά μέσο όρο. Και εδώ πέρα τι λέει, πριν πάμε στο finish, manage notifications. Είναι τα email με τα notification που θες να πέτσει την πλατφόρμα. Οπωσδήποτε θα έχετε ανοιχτό το 1 και το 3. Έτσι, πράσινο, βλέπετε, μπλε να πω. Δηλαδή, όταν ένα παιχνίδι θα είναι διαθέσιμο, δηλαδή σου λέει πήγαινε παίξε Μπαρσελόνα, Λίβερπουλ, τόσο. Και κάθε τέλος του μήνα, όχι 30, κάθε 30 μέρες που θα ξεκινήσει, κάθε 30-31 του μήνα, όταν τελειώνει ο μήνας, σου λέει πόσα χρήματα να βγάλεις έξω, withdraw στο πορτοφόλι σου με βάση αυτά που του έχεις δώσει σαν δεδομένα. Επίσης, μπορεί να βάλεις εδώ πέρα να παίρνεις και τα αποτελέσματα. Αλλά θα σας γεμίσει με πολλά email. Αν θέλετε, κάντε το. Το πρώτο και το δεύτερο, σίγουρα. Επίσης, από μέσα του μήνα και μετά, έχω πληροφορία, θα υπάρξει και VA, Virtual Assistant Service, όπου τώρα χτίζουν μια συνεργασία με APIs, μη σας μπλέκω με τεχνικούς όρους, με μια πλατφόρμα όπως είναι το Bookmakers, για παράδειγμα, δεν ξέρω αν θα είναι αυτή, δεν έχω ακόμα εικόνα. Κάποια τα κρατάνε μόνο για την πάρτι τους, προστατεύουν λίγο τη δουλειά τους, θα τα μάθουμε εν καιρό και θα είμαι τους πρώτους που θα τα μάθει, όπου θα μπορείς με ένα πολύ μικρό μηνιαίο κόστος, όσοι θέλουν, να βάζουν έναν Virtual Assistant να παίρνει τους αγώνες για αυτούς με συγκεκριμένες δικλείδες ασφαλείας κτλ. Αυτά σύντομα. Για αρχή πιστεύω κανείς μας δεν το χρειάζεται αυτό. Οπότε, πρώτο και τρίτο on, finish. Ωραία. Πάμε να δούμε τώρα τι άλλα έχει. Training. Εδώ πέρα μέσα έχει 2 πεντάλεπτα, 7 λεπτά βιντεάκια. Είναι στα αγγλικά, θα κάνουμε και εμείς στα ελληνικά. Μην αγχώνεστε. Και τώρα αυτό που σας κάνω είναι εκπαίδευση στην ουσία. Που σας μιλάει εδώ πέρα ο ιδρυτής, ένας από τους ιδρυτές του MIT που το έχει φτιάξει. Πώς διαβάζει τα σήματα, πώς τα παίρνει. Και εδώ πέρα πώς μπορείς με κάποιες άλλες πλατφόρμες όπως το Bookmakers και άλλα. Μπορείς μέχρι με Bitcoin να ανεβάσεις πάνω. Πιο πολύ αυτό τους ενδιαφέρει, να ξέρετε, για τους Αμερικάνους. Επειδή ακόμα σε κάποιες πολιτείες δεν είναι νόμιμο, οπότε υπάρχει ένα loophole να μπορούν και αυτοί να συμμετέχουν. Για εμάς, Ελλάδα, Κύπρο και Αυστραλία, από ό,τι ξέρω, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, available plays σου λέει τα παιχνίδια που είναι αυτή τη στιγμή ανοιχτά. Να βλέπετε. 1η Αυγούστου. Κάποια ήδη που παίξανε. Okay. Και κάποια που θα ολοκληρωθούν σύντομα. Δηλαδή, τι μπορώ να κάνω τώρα εγώ. Για το current plays, δεν πρέπει να έχει κάτι αυτή τη στιγμή εδώ. Δεν αυτά είναι που έχει παίξει εσύ. Και play history είναι τα προηγούμενα που έχουν ήδη παιχτεί. Θα δείτε, κάποια είναι win. Εδώ που λέει missed σημαίνει ότι τα έχω παίξει, γιατί είναι φρέσκος ο λογαριασμός. Εδώ π.χ. αυτό ήταν loss. Πάμε πιο κάτω. Loss. Win. Βλέπετε. 2 losses, 1 win. Μην αγχώνεστε να βλέπετε δηλαδή losses, γιατί θα δείτε ότι για κάθε ποσό σας λέει πόσα χρήματα να παίξετε. Πάμε να δούμε στην πράξη τι σημαίνει αυτό. Available plays. Για να δούμε, πάμε στο UFC που μου αρέσει πάρα πολύ. Να το, UFC, Ultimate Fighting Championship. Το κλουβί που παίζουν και χτυπάνε στον άλλο. Λοιπόν, λέει εδώ πέρα ότι σήμερα 8 PM Αμερικής, οπότε ακόμα έχουμε. Για εμάς είναι, η Αμερική τώρα είναι 7-8 ώρες πίσω. Λοιπόν, λέει εδώ πέρα, τα odds είναι 150. Όπου δεν βλέπετε μείον, είναι συν. Και θα πούμε τι σημαίνει αυτό. Λοιπόν, 150 θα νικήσει ο Ed Herman, που θα παίξει με τον Gerald Mirchert, όποιος και είναι αυτός. Λοιπόν, πάμε να τους βρούμε. Είμαι εδώ στο Bookmakers, κάτι να κάνω ένα login, γιατί θα μου το ζητήσει μετά
για να μπορώ να προχωρήσω. Θα δω αν είχα βάλει και fans, αν είχα βάλει λεφτά. Είχα βάλει σε αυτό λεφτά, για να δω. Θα το παίξουμε τώρα live, άμα είναι. Όσοι μπείτε στο Bookmakers, προτιμήστε από Chrome ή από το Brave. Έχω το Brave, το λιονταράκι. Είναι πιο γρήγορο το browser. Λοιπόν, για εδώ πέρα έχω balance. Όχι, δεν έχω balance. Δεν πειράζει. Πάμε απλά να το δούμε. Πάμε Martial Arts. Εδώ δεξιά θα λέει Martial Arts. Να το. Ένα έχει, UFC. Και πάμε να βρούμε τον αγώνα. Πώς το βρίσκω εγώ για να μην τρέχω και βιάζομαι και αγχώνομαι. Παίρνω ένα επώνυμο, αυτό, το κάνω copy. Πάω εδώ, κάνω Ctrl F, αναζήτηση, να το. Μου το βγάζει. Να το, με τον Ed Herman. Τι μου λέει εδώ πέρα, πόσο είναι, 150 ότι θα νικήσει ο Ed Herman. Εδώ για τον Ed Herman πόσο δίνει, συν 130. Οκ. Okay. Θα δείτε ότι σε πάρα πολλές, 8-10 περιπτώσεις, θα είναι διαφορετικό, θα έχει μια μικρή απόκληση. Περίπου 10%. Θα είναι όμως πάντα στην ίδια κατεύθυνση, συν και πλην. Τι σημαίνει αυτό το συν 130? Είναι το αμερικάνικο, η αμερικάνικη στοιχηματική ορολογία. Σημαίνει ότι για να κερδίσω $130, θα πρέπει να βάλω να παίξω 100. Κατά μέσο όρο. Δηλαδή, αν βάλεις π.χ. Αν βάλω $50 και κερδίσω από το στοίχημα, θα πάρω πίσω περίπου, πόσο το μισό, 50, θα πάρω 65. Okay. Αυτό σημαίνει. Αντίστοιχα εδώ πέρα το μείον, τι σημαίνει? Ότι για να πάρω $100, θα πρέπει να βάλω 157. Δηλαδή, ό,τι βλέπετε με μείον, είναι το φαβορί. Ό,τι βλέπετε με συν, είναι αυτό που λένε οι Αμερικάνοι, the underdog. Αυτός που δεν τον υπολογίζει πολύ να κερδίζει. Το μείον, γι' αυτό σου λέω ότι πρέπει να βάλεις περισσότερα για να βγάλεις $100, είναι το σιγουράκι, ο Μέσα, για παράδειγμα. Αλλά εμείς εδώ πέρα λέω ότι θα κερδίσει ο Ed Herman για κάποιο λόγο. Λοιπόν, οπότε, τι κάνω εδώ, πατάω στο συν 130 πάνω εδώ, μου το βγάζω εδώ πέρα δεξιά η συγκεκριμένη πλατφόρμα, κάθε πλατφόρμα έχει τα αντίστοιχά της, και εδώ πέρα, αν βάλω π.χ. $100, βασικά δεν θα βάλω $100, θα βάλω ό,τι μου λέει το στοίχημα. Το εδώ πέρα, το aim, τι μου λέει? Risk amount 20. Με βάση τα δεδομένα που τους έβαλα, σου λέει ακριβώς πόσο να στοιχηματίσεις, να ρισκάρεις. Οπότε θα βάλω εδώ πέρα 20. Οκ. Okay. Τόσο θα βάλω. Ό,τι ακριβώς μου λέει. Οκ. Okay. Και θα πατήσω με τα place bet. Τώρα, επειδή δεν έχω λεφτά, δεν θα γίνει τίποτα. Αυτό είναι όλο, παιδιά. Αντίστοιχα το έχει και το stoiximan.gr, για παράδειγμα, ή κάποια άλλη πλατφόρμα στην Ελλάδα. Το Bookmakers EU μας το συστήσανε, γιατί προφανώς το στοίχημα είναι μόνο ελληνικό. Ενώ με αυτό μπορεί οποιοςδήποτε από Κύπρο, Ελλάδα, Βουλγαρία, Ισπανία, Ευρώπη. Νομίζω, στο Ηνωμένο Βασίλειο νομίζω μόνο δεν μπαίνει το Bookmaker. Για Αυστραλία δεν ξέρω, παίζει να είναι και εκεί. Αντίστοιχα σε οποιοδήποτε άλλο site θέλει ο καθένας. Αυτό είναι όλο. Και μόλις το παίξω εκεί πέρα, πάτε εδώ πέρα το play. Action, ότι το έπαιξε. Για να το δει πλατφόρμα, διαβάζω δεδομένα και μετά πατάω αν το νίκησα ή το έχασα κτλ. Το βλέπει και αυτή η αντίστοιχη πλατφόρμα μόνη της. Και έτσι κάθε μήνα και κάθε στιγμή με το που έχει δεδομένα, μου λέει για τους επόμενους αγώνες πώς αναστοιχηματίσω, ανάλογα με τα odds, με τις πιθανότητες, ανάλογα με το budget μου, ανάλογα με το πόσο έχω πει ότι θέλω να βγάζω κάθε μήνα από μέσα κτλ. Είναι τόσο απλό, παιδιά. Δεν είναι πυρηνική φυσική. Εδώ βλέπεις και το ιστορικό που έχεις κάνει με κινήσεις, με balance. Εδώ σου λέει ποιο είναι το balance σου τώρα, ποιο ήταν το balance σου τη στιγμή που ξεκίνησες και το καθεξής. Είναι πάρα πολύ εύκολα. Εδώ που λέει withdrawal suggestions, εδώ πέρα μου λέει τώρα 0, γιατί είναι φρέσκο account. Okay. Τέλος του μήνα, γιατί τώρα είναι 1η Αυγούστου, βλέπετε, σου λέει το ρολόι. Σε 30 μέρες και 12 ώρες θα μου πει, με βάση αυτά που έχω βάλει τα δεδομένα, πόσα χρήματα ακριβώς να τραβήξω. Π.χ. από το bookmakers.eu. Εκεί που τα έχω. Okay. Αυτό είναι όλο, παιδιά. Είναι τόσο απλό. Πώς ξεκινάτε τώρα εδώ πέρα? Για να το κλείσουμε σε λίγο, πάμε σε απορίες σας. Για να ξεκινήσετε, αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να πάτε εδώ, μισό λεπτάκι, να το κάνω ένα full screen να το δείτε. Αν δεν το βλέπετε, switch screen. Microsoft PowerPoint. Share. Είναι να πάτε εδώ πέρα, sportsforprofit.eu / live ή μέσα από το unbox account σας. Απλά τι γίνεται, θα απαντήσω και τα απορίες. Όσοι θέλετε να ξεκινήσετε άμεσα με αυτό το σύστημα, αλλά άμεσα όμως,
έχουμε έναν κωδικό για την ομάδα μας. Απλά για να ενεργοποιηθεί αυτός ο κωδικός θα πρέπει να μπείτε από αυτό το site. Γιατί είναι ένας κωδικός συνδεδεμένος με τον κωδικό που έχουμε με το website, το affiliate account της ομάδας μας. Βάζετε το κωδικό 40OFF, 40 σε κεφαλαία OFF και αντί για $79 τον πρώτο μήνα πληρώνετε τα μισά. 80 περίπου, θα πληρώσετε 39. Οπότε πάτε sportsforprofit.eu live και θα σας βγάλει εδώ αυτήν την πλατφόρμα κεντρική. Okay. Πατάτε εδώ πέρα που λέει τώρα εγώ έχω συνδεθεί ήδη μέσα. Εδώ που είναι το pricing. Βλέπετε άλλα κλειδωμένα που είμαι εγώ αυτή τη στιγμή. 79 εδώ. Πάτε το join now και εκεί που λέει κωδικός βάζετε το κωδικό 4040OFF και σας γλιτώνει αν το βλέπετε, sorry. Και σας γλιτώνει $39. Οπότε, μισό λεπτάκι να σας το δώσω. Εδώ είναι. Θα το πάρετε και μετά. Πού είναι το chat μου. Εδώ. Οκ. Coupon 40OFF. Ωραία. Και γλιτώνετε $40. Λοιπόν. Ναι, φαβορί είναι το συν. Τα πανάποδα, ε. Ναι, Τζόνι, sorry. Σωστά. Τι άλλα. Χρήστος Ζαπής. Έχω account στο Unbox, αλλά έχω να νέωσω κάτι μήνες. Εφόσον έχεις account στο Basic, δεν χρειάζεται να πληρώσεις κάτι έξτρα. Κάνε login. Αν δεν κάνεις login, δεν θυμάσαι το πώς σου κάνει reset password και είσαι μέσα. Δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι γι' αυτό. Δηλαδή μπορείς άμεσα να χρησιμοποιήσεις τα βίντεο που θα πούμε για εβδομάδα, που θα σας δώσω και να ξεκινήσεις. Απλά εδώ πέρα, παιδιά, για το κωδικό αυτό, για το 40OFF, πρέπει να μπείτε από αυτό το link. Για που βλέπετε στην οθόνη σας. Άλλες απορίες, παιδιά. Είμαστε ακριβώς μια ώρα πάνω κάτω. Μ' άρεσε αυτό. Ακριβώς μια ώρα πάνω κάτω. Λοιπόν, απορίες άλλες, παιδιά. Προσωπικά, επειδή μιλάω και με Αμερικάνους, sorry, και με Ευρωπαίους, έχω πάνω από 20.000, 18.000 συνδρομητές στο email μου. Βλέπω, παιδιά, το open rate, δηλαδή για όσους ασχολείται με αυτό, πώς ανοίγουν τα email μας για να διαβάσουν γι' αυτό και πώς βλέπουν τα βίντεο μας πάνω σε αυτό το κομμάτι και μιλάω και με το χιτές, τα νούμερα είναι πάνω από 30 και 40%. Υπάρχει τρελή, παιδιά, ζήτηση. Ειδικά τώρα όμως θα γίνονται, είναι κάτι καινούριο για τον κόσμο Ελλάδα-Κύπρο σίγουρα, για Αμερική ίσω και τόσο, σαν business model εννοώ, αλλά είναι η μοναδική εταιρεία που το κάνει αυτό, σαν ευκαιρία, σαν πλατφόρμα, με συνδρομές, με affiliate networks, με βίντεο. Θα έχετε με ένα συνέχεια εδώ για ό,τι χρειάζεστε και στα ελληνικά έχω ετοιμάσει πάρα πολύ υλικό, πάρα πολλά βίντεο και ετοιμάζουμε και τη δικιά μας πλατφόρμα για την ομάδα μας, την εκπαιδευτική μας πλατφόρμα γύρω από αυτό. Αυτό το site είναι σαν το Amazon για παράδειγμα, θυμάστε. Εμείς σας δείχναμε πώς να πουλάτε, eBay, Amazon κτλ. Οπότε εδώ είναι που κάνεις τη δουλειά. Εμείς όμως φτιάχνουμε μια υποστηρικτική πλατφόρμα γύρω από αυτό, θα είναι δωρεάν για τους affiliates. Οπότε ξεκινήστε άμεσα με το Unbox που σας έδειξα και εδώ πέρα ώστε να ξεκινήσετε για το κομμάτι αυτό. Bookmaker λέει δεν δουλεύει στην Κύπρο. Το φαντάστηκα. Οκ, σε κάποιες χώρες δεν δουλεύει, παιδιά. Αντίστοιχα, ό,τι δουλεύει στην Κύπρο. Για παράδειγμα, αν μπει στο Google τώρα Gbet, ποιο είναι ο Gbet? Gbet. Γράψτε μου το μικρό σου, αν δεν μπει στο επώνυμο. Έτσι, Γιώργος, Γιάννης, γράψτε μου το μικρό σου, να ξέρω τουλάχιστον με το μικρό μου ποιο μιλάω. Για την Κύπρο. Αν πάμε π.χ. για να δω. Αν πάω. Τι έγινε. Δεν έχω screen share. Γιατί δεν έχω screen share. Αν πάω εδώ πέρα π.χ. για να δω Brave Browser. Share. Ωραία, είμαι εδώ. Και γράψω για παράδειγμα betting websites Cyprus. Παιδιά, το bookmaker σας το έδειξε τι μας είπαν ότι δουλεύει σε πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης. Okay. Δεν είναι ανάγκη να πάτε σε αυτό. Για ένα παράδειγμα. Να το. Site in Cyprus. Ορίστε. Betfair. Bet online, τα online. Meridian Bet. Win Masters. Sporting Bet. Stichiman.gr κτλ. Okay. Μην κολλάτε. Για όλους έχει ο μπαξές. Για να αξίζει κόπο όλο αυτό, με ποιο αρχικό ποσό ξεκινούμε, Γιάννο. Με ό,τι θέλεις. Πάντα με τα λεφτά που δεν θα ιδρώσει και πολύ αν χάσει κάποια. Αυτό λέω πάντα σε όλους. Εγώ προσωπικά θα ξεκινάω με 1000. Αυτή τη στιγμή τα έχω στην άκρη από τα όσα έχω που θέλω να διαθέσω και αυτά και μπορώ να τα ρισκάρω. Ξεκινάει και με 100, ξεκινάει και με 500. Με ό,τι θέλεις. Βλέπεις όμως
μέχρι τη χρονιά που πέρασε είχαν 130% ανάπτυξη. Αύξηση. Αύξηση με 100 δολάρια, δεν περιμένεις να βάλεις χιλιάρικα. Okay. Ο Τζόνις και εγώ στο Unbox. Αν ξαναπληρώσουμε στο Unbox, πόσα... Δεν πληρώσα να πληρώσει το Unbox τίποτα. Τζόνις, για να είσαι affiliate στο... για να μπορείς να προωθήσεις το AIM και να ξεκινήσεις κάποιος με το link σου να παίρνεις προμήθειες, χρειάζεται απλά να είσαι στο δωρεάν επίπεδο του Unbox. Απλά ήταν η εγγραφή τότε και τώρα που κάπως για να ξεκινήσεις να πληρώσεις 100 δολάρια. Εφόσον έχεις ξεκινήσει, δεν χρειάζεται να πληρώσεις τίποτα. Και όπως σας έγραψα, πού είναι το link. Αν πάτε στο Sport for Profit CEO, αυτό είναι η οχή σε ένα Τζόνι για τους άλλους που δεν ξέρουν γιατί μιλάω. Ξεκινάς και αντί για 100 δολάρια που είναι το κόστος εγγραφής για να γίνεις affiliate, πληρώνεις ένα δολάριο. 80 cent του ευρώ. Αυτόν όλο. Οπότε εσύ απλά, Τζόνι, που σου να ήδη affiliate στο Unbox, πήγαινε στο joinunbox.com, okay, το θυμάσαι το link, κάνε login, αν δεν θυμάσαι, κάνε reset. Όχι, δεν χρειάζεται. Αυτό είναι αν θες να κάνεις άλλα πράγματα με το Unbox. Okay. Το Unbox έχει πάρα πολλά πράγματα μέσα που δουλεύουμε. Για το, αυτό που μιλάμε τώρα για το AIM, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Αρκεί να είσαι στο basic επίπεδο που δεν έχει συνδρομή. Okay. Τι λέει ο Gbet, Winmaster, Bet365, φτάσετε πάνω στο κύπελο για Bet. Ναι, στάδεξε. Ναι, ό,τι θέλεις. Και καλό είναι, παιδιά, να μην εξαρτάται μόνο από ένα, να έχετε ένα, δύο, τρία websites. Γιατί κάποια δίνουν και προσφορές, ξέρετε. Σου λέει, αν βάλεις 100 ευρώ, σου δίνουν 110, 120. Αν βάλεις bitcoin, είχε το Bookmakers, νομίζω, είχε μια καλή προσφορά με bitcoin. Αν βάλεις bitcoin, οτιδήποτε από σε bitcoin, σου δίνει 50% έξτρα. Δηλαδή, αν βάλω, π.χ. bitcoin αξίας 500 δολάρια, μου δώσει έξτρα 250, ξέρω εγώ. Κάτι τέτοιο. Οκ, okay, παιδιά. Εδώ είμαστε, λοιπόν. Sorry που δεν μπορώ να σας κρατήσω άλλο. Ό,τι απορίες θέλετε μέσα στο group μας, αυτό που θέλω από όλους να κάνετε, είναι να πάτε εδώ πέρα στο κεντρικό, για τελευταία χάρη. Λοιπόν, εδώ πέρα, πριν κλείσουμε και σχετικά στο Κυριακό, εδώ πέρα είναι το πρώτο βίντεο, στο link εδώ, και να μου γράψετε από κάτω ένα θετικό σχόλιο. Ό,τι θέλετε. Οκ. Okay. Κατά προτίμηση αγγλικά, αλλά αν θέλετε και στα ελληνικά, γράψτε και ελληνικά. Δεν έχω πρόβλημα. Ό,τι γουστάρετε. Γκρίκλεις, ό,τι τραβάει η ψυχούλα σας. Βουλγάρικα, ρωσικά, ό,τι μιλάτε. Οκ. Okay. Ένα άλλο σχόλιο. Δηλαδή, ευχαριστούμε, Βασίλη. Thank you. Οτιδήποτε. Οκ. Okay. Φαίνεται πολύ καλό. Οτιδήποτε και αν θέλετε. Εδώ πέρα από κάτω. Και οτιδήποτε άλλα, το replay θα το δώσω, θα στο δώσω τις επόμενες 24 ώρες. Δηλαδή, αύριο θα το έχετε μέσα στο group μέσα. Έχω φτιάξει στα αγγλικά, το έχετε δει ήδη, και τα links όλα και την παρουσίαση, το οποίο θα τη φτιάξουμε και στα ελληνικά. Θα κάνουμε αντίστοιχο και στα Greek replay για να το χρησιμοποιούμε για το δίκτυό μας, αποκλειστικά εμείς, έξτρα βίντεο, έξτρα πλατφόρμες και πάρα πολλά άλλα. Λοιπόν, ετοιμαστε λοιπόν για κάτι πολύ μεγάλο. Θα είμαστε οι πρώτοι, όπως κάναμε το 2013-2014, ό,τι κάναμε το e-commerce, θα είμαστε οι πρώτοι. Και εδώ πέρα το καλό της υπόθεσης είναι επειδή μάθαμε να γίνεις από τα λάθη μας. Δεν προβλέπαμε πάντα τι θα συναντήσουμε μπροστά μας και ποια κουτσιμάρια θα θέλει η κατσίκα μας να ψοφήσει. Λοιπόν, οτιδήποτε και αν γίνει αυτή τη στιγμή, δεν αντιγράφεται, παιδιά. Αυτό είναι το όριο της υπόθεσης. Δεν μπορεί να αντιγράψεις artificial intelligence αλγόριθμο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Okay? Δεν είναι απλά ένα software που ανεβάζει αγγελίες στο eBay. Οπότε ετοιμαστείτε για ένα πάρα πολύ δυνατό launch. Έχουν να γίνουν πάρα πολλά πράγματα. Οτιδήποτε απορίες θέλετε προσωπικά, στο email μου, στο Facebook, κατά προτίμηση στο Facebook, ενώ στο group μας μέσα, στο email μου, Messenger, και δώστε μου 12 ώρες να το δω και να σας απαντήσω. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Θα εκτιμήσω σχόλια σας εδώ στο link πάνω που σας έγραψα. Τα λέμε από Δευτέρα με ακόμα πιο πολλά νέα, και όποιος έχει δυσκολία, είτε να μπει στο Unbox, να κάνει τον αφίλητο λογαριασμό για να έχει άμεση προμήθεια από το σύστημα, είτε να ανοίξει λογαριασμό στο AIM για να ξεκινήσει να χρησιμοποιεί τις προβλέψεις, που φαντάζομαι αυτό που θέλετε περισσότεροι, στείλτε μου και γι' αυτό ένα μήνυμα και μέσα στο group μέσα, ό,τι θέλετε. Τα λέμε λοιπόν συνέχεια. Καλό υπόλοιπο Σαββάτου, καλό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε πάλι. Καλό μήνα σε όλους.